Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου και η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην ελεύθερη ραδιοφωνία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας του ραδιοφώνου που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Φεβρουαρίου. Η τηλεόραση Λεπάντο βρέθηκε στις τριήμερες εκδηλώσεις, πρώτη ημέρα σήμερα, που διοργανώνει ο δημοσιογραφικός όμιλος Plus Media και ο Max FM στο κέντρο της Πάτρας, στην πλατεία Γεωργίου, ως χορηγός επικοινωνίας. Όσα θα δείτε έχουν δημηθεί το πρωί στις πρωινές παρεμβάσεις και έχουν καλυφθεί και τηλεοπτικά και θα μεταδοθούν ευθύς αμέσως. Άνθρωποι που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ελεύθερη ραδιοφωνία, εκπρόσωποι της πολιτικής, οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου, μιλούν και στον τηλεοπτικό σταθμό Λεπάντο. Ξεκινώντας την σημερινή εκπομπή, θα χαιρετήσω και θα υποδεχθώ στο εξωτερικό στούντιο του Max FM τον κύριο Καλαβουρζιώτη από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, με το οποίο, με τον ραδιοφωνικό του σταθμό, όπως και με το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχουμε κοινές ώρες μετάδοσης και συνδιοργανώνουμε σήμερα υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης τις δράσεις μας. Κύριε Καλαβουρζιώτη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και για την τιμή της συνδιοργάνωσης. Είστε καλά? Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κογκόλη, και τον Max FM για τις δράσεις αυτές του τριημέρου. Και μπορώ να σας πω ότι όχι μόνο είμαστε καλά, αλλά είμαστε και ιδιαίτερα ευτυχείς για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι σήμερα πραγματικά συνεορτάζουμε την μεγάλη αυτή παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου, που μας θυμίζει πάρα πολλά πράγματα. Εμείς ξέρετε που έχουμε και κάποια ηλικία, γεννηθήκαμε με το ραδιόφωνο και όχι τόσο με την τηλεόραση, την οποία τη βλέπαμε έξω από τα σπίτια μας όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Και το δεύτερο είναι για την τιμητική πρόσκληση πράγματι να ξεκινήσετε αυτό το τριήμερο προσκαλώντας το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει έναν ιδιαίτερο δικό του ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος απευθύνεται όχι μόνο στους φοιτητές του, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν με αυτούς τους δύο λόγους είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, διότι συμμετέχουμε κι εμείς στις δράσεις του ραδιοφώνου, αλλά και στις δράσεις γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας, όχι μόνο της πατραϊκής, επειδή είμαστε ένα πανεπιστήμιο πανελλαδικής εμβέλειας. Σωστά, σωστά. Κύριε Καλαβουρζιώτη, τι είναι το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, αν θέλετε, για να μάθει ευρύτερα το κοινό, τουλάχιστον αυτοί που δεν γνωρίζουν? Ένα κλειστό πανεπιστήμιο στο οποίο μπορείς να πληρώσεις ένα πτυχίο και να το πάρεις, ένα πανεπιστήμιο το οποίο λειτουργεί ισότιμα με όρους σπουδών όπως το δημόσιο πανεπιστήμιο, για να πάμε αργότερα στην αυτονομία του, να κάνουμε έτσι μια εισαγωγική συζήτηση στην αρχή. Να γνωρίσουμε το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω έτσι, να κάνω μια μικρή αναδρομή λίγο και για τους ακροατές, κυρίως όχι τόσο για εσάς που τα γνωρίζετε τα θέματα. Αν έρθει κάποιος στη μνήμη του 29 χρόνια πριν, όταν δημιουργήθηκε με τον ιδρυτικό του νόμο το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και μιλούσε τότε ότι θα διοργανωθεί ένα πανεπιστήμιο τελείως διαφορετικό από όλα τα άλλα, από τα συμβατικά, στο οποίο οι σπουδές θα είναι εξ αποστάσεως και στο οποίο θα έρχονται οι φοιτητές του σε συμβουλευτικές συναντήσεις και στο τέλος με τις εξετάσεις τους θα παίρνουν το πτυχίο τους, το οποίο θα είναι ισότιμο και εισάξιο. Σκεφτείτε λοιπόν 29 χρόνια πριν, εάν αυτά τα πράγματα που γεννήθηκαν, αυτή η έννοια του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου κατά τα πρότυπα του Open University της Αγγλίας, σκεφτείτε πόσο πρωτοποριακό ήταν για την τότε εποχή του. Mm-hmm. Μέσα λοιπόν διαχρονικά από αυτά τα χρόνια που πέρασαν, είχαμε την ευτυχία να έχουμε σήμερα 80.000 και πλέον πτυχιούχους, οι οποίοι τελείωσαν τις 4 ανεξάρτητες σήμερα σχολές του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, με πτυχία εισάξια, όπως είναι όλα τα πτυχία που βγάζουν τα άλλα 23 δημόσια πανεπιστήμια. Ξέρετε, είναι δημόσιο πανεπιστήμιο το ΕΑΠ, δεν είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Είναι όμως ένα πανεπιστήμιο το οποίο είχε την ευτυχία, ενώ ξεκίνησε σαν ένα, αν θέλετε, σαν σπουδές για τους φοιτητές του δεύτερης ευκαιρίας, με την έννοια ότι θα μπορούσαν να το παρακολουθήσουν
τις σπουδές που ήθελαν φοιτητές οι οποίοι δεν μπορούσαν να εισέλθουν στο κανονικό, στο συμβατικό. Οι άνθρωποι που εργάζονται και ήθελαν. Οι εργαζόμενοι. Ένα πιο ευέλικτο ωράριο. Η μεγάλη ηλικία, γιατί εδώ είναι διαβίου το πανεπιστήμιο, δεν είναι μόνο ανοιχτή και εξ αποστάσεως, είναι και διαβίου. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε ακόμα και μεγάλη ηλικία, με μέσο mm-hmm. όρο περίπου mm-hmm. 34 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το πανεπιστήμιο, σήμερα μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο όπως είναι το ΕΑΠ, πρώτης ευκαιρίας για τους φοιτητές. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω, αν θέλετε, να σας το εξηγήσω. Βεβαίως, λίγο. Παρακαλώ. Γιατί έχει τη σημασία του. Τι εννοούμε πρώτης ευκαιρίας? Στα τελευταία τουλάχιστον 2-3 χρόνια έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές και αυτοί οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν, κυρίως οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, γιατί οι προπτυχιακοί είναι πάνω από το 23 χρόνια mm-hmm. για να εγγραφεί mm-hmm. κάποιος στο Ελληνικό Ανοιχτό mm-hmm. Πανεπιστήμιο, να παρακολουθήσουν σπουδές μεταπτυχιακού επίπεδου και εξ αποστάσεως μάλιστα, ελεύθερα και από συμβατικά πανεπιστήμια, με τις εξ αποστάσεως δυνατότητες. Εν τούτης όμως, οι φοιτητές μας επιλέγουν, αυτοί που επιλέγουν το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, άρα πλέον είναι η πρώτη τους ευκαιρία. Δηλαδή έχουμε φοιτητές που ενσυνείδητα έχουν αποφασίσει να σπουδάσουν στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Κύριε Καλαβρουζιώτη, αφού συνδιοργανώνουμε το τριήμερο αυτό δράσεων με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με το Επιμελητήριο Αχαΐας, με την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, και να πω ότι η συζήτησή μας επ' ευκαιρίας μεταδίδεται και από τον τηλεοπτικό σταθμό Λεπάντο, και επειδή έχετε ραδιοφωνικό σταθμό και επειδή ξέρω το κάνετε με μεράκι, πέραν των άλλων. Αλήθεια, πώς βλέπετε τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης και δι' του ραδιοφώνου στην σημερινή εποχή? Ποια είναι δηλαδή η πραγματική διεισδυτικότητά του στην κοινωνία? Πώς η κοινωνία βλέπει το ραδιόφωνο? Να προσθέσω και κάτι άλλο πρωτού σας δώσω το λόγο, ότι σύμφωνα με σχετικές μετρήσεις του τελευταίου διαστήματος, τουλάχιστον 7 στους 10 πατρινούς ακούν ραδιόφωνο καθημερινά. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός, ένα πολύ υψηλό ποσοστό, αν το σκεφτούμε καλά. Νομίζω ότι έχετε απόλυτα δίκιο και σας δικαιώνουν και οι αριθμοί, γιατί mm-hmm. κάπως και εγώ στο μυαλό μου, αν θέλετε, και με τους συνεργάτες που έχουμε στο σταθμό του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, κάτι αντίστοιχα συμπεράσματα έχουμε. Mm-hmm. Και θα σας πω τη γνώμη μου. Mm-hmm. Ξέρετε. Το ραδιόφωνο όχι μόνο μπορεί να μπαίνει στο κάθε σπίτι, mm-hmm. γιατί μπαίνει και η τηλεόραση, αλλά είναι και οι ώρες εκείνες οι οποίες πραγματικά μπορούν να συνεισφέρουν στο να οι ακροατές του να έχουν αυτή την ευαισθητοποίηση και να ακούνε πράγματι τις εκπομπές του ελληνικού ραδιοφώνου, και ειδικότερα mm-hmm. δεν θα έλεγα και του πανεπιστημιακών mm-hmm. ραδιοφωνικών σταθμών. Πρόσφατα, τον προηγούμενο χρόνο, διοργανώθηκε, όπως ξέρετε πολύ καλά, ένα από τα συνέδρια, νομίζω ήταν το πρώτο συνέδριο των ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών των πανεπιστημίων, mm-hmm. εδώ στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, όπου συμμετείχαμε σαν ΕΑΠ, και εκεί πράγματι αυτό το συμπέρασμα καταδείχθηκε και από όλους τους άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς των πανεπιστημίων της Ελλάδος. Άρα λοιπόν είναι ένας τρόπος, αν θέλετε, ακόμα και για τον φοιτητή, για τον εργαζόμενο, ο οποίος δεν μπορεί πρωί-πρωί να είναι στα κανάλια, όπως ξέρετε, και να παρακολουθεί τις διάφορες ενημερωτικές εκπομπές της τηλεόρασης και των νέων. Άρα λοιπόν συνεισφέρει το ραδιόφωνο πάρα πολύ. Και είναι ο σύντροφός μας, δηλαδή από την ημέρα, από την ώρα που σηκωνόμαστε το κρεβάτι, ετοιμαζόμαστε να πάμε στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, σε οποιαδήποτε δράση μπορούμε να ακούμε ραδιόφωνο. Είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο μηχανάκι, είτε στο κινητό, οπουδήποτε. Δεν γίνεται με άλλο μέσο αυτό. Ναι, δεν γίνεται, και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, θα μου επιτρέψετε να πω, έχω την αίσθηση ότι γίνεται με μεγαλύτερο ζήλο αυτό σε σχέση με προηγούμενα. Και αυτό είναι πράγματι ιδιαίτερα τιμητικό και για το ραδιόφωνο σαν ραδιόφωνο, αλλά και για τις εκπομπές, τις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές του ραδιοφώνου. Άλλωστε συντροφεύουν και όλη τη νύχτα, όπως ξέρετε. Ακριβώς. Επομένως, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που ξανάρχεται στις μέρες μας με μεγαλύτερη ένταση, θα έλεγα. Είναι αντικειμενικό το ραδιόφωνο σήμερα, και καλό
όσους μας ακούν και όσες μας ακούν, να κάνουμε μια επιχείρηση να μην τσουβαλιάζουμε, αν θέλετε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όλους τους δημοσιογράφους σιλίδιν, για να νομίζουμε ή να πιστεύουμε ότι έχουν μια κοινή κατεύθυνση να αλλάξουν κάτι με αθέμητο τρόπο στην κοινωνία. Πραγματικός ρόλος είναι η μετάδοση της είδησης, η οποία έρχεται από την ίδια την κοινωνία. Διαφωνείτε? Όχι, δεν διαφωνώ. Απλώς θέλω να πω ότι για μένα είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό. Ναι. Δηλαδή είναι η συμβολή της δημοσιογραφίας. Ναι. Ξέρετε, είμαι από τους ανθρώπους αυτούς που σαν φοιτητής που ήμουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ήμουν από εκείνους που αρθρογραφούσαν από μικρός και μάλιστα έχω και δημοσιογραφική ταυτότητα, σας. Μάλιστα. Από εκείνα τα χρόνια. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτό είναι ένα θέμα της δημοσιογραφίας γενικότερα. Και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι μας. Έτσι, όχι μόνο ο δημοσιογραφικός κόσμος. Μαζί μας βεβαίως είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, που με την δική της στήριξη και με την δική της στήριξη πραγματοποιούμε αυτό το τριήμερο εξακτηνωμένων δράσεων στην τοπική κοινωνία. Πάμε στο αυτοδιοίκητο. Μετά από 29 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Καλαβρουζιώτη, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο θα είναι αυτόνομο, δηλαδή θα εκλέγει τον δικό του πρίτανη. Δηλαδή, αντί εσείς να είστε πρόεδρος, θα είστε πρίτανης στην ουσία. Έτσι δεν είναι? Ναι, ή κάποιος άλλος. Τι άλλο σημαίνει? Ναι, ή κάποιος άλλος. Θα υπάρχουν συλλογικά όργανα. Θα υπάρχει μια αυτονομία. Τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο καθημερινό, σε επίπεδο σπουδών, σε επίπεδο οικονομικό? Ναι. Κοιτάξτε, να σας το εξηγήσω. Όλα τα πανεπιστήμια της χώρας είναι αυτοδιοίκητα, όπως ξέρετε. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ήταν το μοναδικό πανεπιστήμιο, μετά και το Διεθνές Πανεπιστήμιο που πριν ένα χρόνο αυτονομήθηκε, που θα αποκτήσει πλέον σύντομα και μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου που έρχεται στη Βουλή και που γνωρίζετε εσείς και οι ακροατές, θα έχει πλέον δικά του όργανα διοίκησης. Και όταν λέμε δικά του όργανα διοίκησης, εννοούμε Συμβούλιο Διοίκησης, Σύγκλητο και Εκλογή Πρίτανη. Άρα δεν θα διαφέρει όσο αφορά την διάρθρωσή του σε ανώτατο επίπεδο σε σχέση με το οποιοδήποτε άλλο από τα 23 πανεπιστήμια της χώρας. Οι πόροι για το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είναι επαρκείς? Από πού εισραίουν χρήματα και πώς διαχειρίζεστε την όλη αυτή συνθήκη? Γιατί ξέρουμε, ας πούμε, λέει το Πανεπιστήμιο Πατρών, περιμένουμε χρήματα από την κυβέρνηση, μπορεί να είναι λιγότερα, μπορεί να είναι περισσότερα, δεν έχουμε θέσεις κτλ. Εσείς τι κάνετε σε οικονομικό επίπεδο εισροής χρημάτων, αλλά και σε μέλη ΔΕΠΤΑ, τους καθηγητές και το υλικό προσωπικό? Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, όσο αφορά τα μέλη ΔΕΠ, λέτε, είναι λιγοστά στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο με μόνο 50 μέλη ΔΕΠ και τα οποία μένουν διαχρονικά τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον στον ίδιο αριθμό, διότι όσα φεύγουν, περίπου τόσα παίρνουμε. Άρα έχουμε μια κρίσιμη μάζα η οποία είναι χαμηλή για ένα τέτοιο πανεπιστήμιο. Απ' την άλλη όμως πλευρά έχουμε περίπου σήμερα 2.500 συνεργαζόμενους συναδέλφους, οι οποίοι ως επιτοπλίστων είναι καθηγητές από άλλα πανεπιστήμια, που στηρίζουν τα 76 προγράμματα σπουδών που έχουμε. Εμείς, ξέρετε, έχουμε μια πολύ διαφορετική διάρθρωση πανεπιστημιακής οντότητας σε σχέση με τα συμβατικά πανεπιστήμια. Δεν έχουμε τμήματα, δεν έχουμε τομείς, έχουμε σχολές και προγράμματα σπουδών. Αυτά όλα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, οι φοιτητές, ναι, πράγματι, έχουν ένα κόστος για τις σπουδές τους. Θα μου επιτρέψετε να πω όμως πολύ χαμηλό κόστος σε σχέση με άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, δεδομένου ότι έχουμε και αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών σήμερα. Και όλο αυτό το κόστος έχει να κάνει, το μεγαλύτερο ποσοστό του έχει να κάνει σχέση με το λεγόμενο πακέτο του φοιτητή που δίνουμε. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς και κάθε προγράμματος ο φοιτητής σε κάθε θεματική ενότητα που ανήκει να παίρνει στο σπίτι του, στη δουλειά του, ένα πακέτο που θα περιέχει όχι μόνο την ύλη, αλλά και όλα τα συγγράμματα τα απαραίτητα για την βοήθηση των σπουδών του. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Βρίσκεται στην ημερήσια ατζέντα το θέμα. Ήδη το νομοσχέδιο είναι σε διαβούλευση και σιγά σιγά μέχρι τα τέλη του μήνα το πολύ θα εισαχθεί στην Βουλή προς ψήφιση. Συμφωνείτε, διαφωνείτε, ναι ή όχι και γιατί?
Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο σήμαντη η απάντηση αν συμφωνεί κάποιος ή δεν συμφωνεί. Θα σας έλεγα μάλιστα ότι εχθές το απόγευμα έγινε μια έκτακτη συνάντηση Βρετάνεων, όλων των Βρετάνεων, και μάλιστα σε κάποια φάση ήταν και ο υπουργός μας, ο κύριος Πιερακάκης, με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Ζόρα, όπου καταδείχθηκαν θέματα του νέου νόμου που υπάρχουν, και αυτή η συνάντηση θα συνεχιστεί με τους Βρετάνους την προσεχή Παρασκευή το απόγευμα, για να μπορέσουμε ενδεχόμενα οι Βρετάνοι της χώρας να καταλήξουν και σε ένα συμπέρασμα πάνω σε αυτό. Εγώ θα σας έλεγα από την πλευρά μου, γιατί δεν έχει καταδειχθεί ακόμα αυτό η απόφαση που έχουν οι Βρετάνοι, ότι αυτό που απαιτείται μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία δεν είναι το ναι ή όχι. Είναι η κατοχύρωση, αν θέλετε, και η ενδυνάμωση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου. Έτσι, μη σκεφτούμε δηλαδή στο μυαλό του κάθε ακροατή ότι η ψήφιση του νόμου την άλλη μέρα το πρωί θα ξεκινήσει εδώ στην Ελλάδα να γίνεται ένας χορός, θα έλεγα, ιδιωτικών, μη κερδοσκοπικών, γιατί ιδιωτικών δεν υπάρχουν. Δεν θα υπάρχουν μέσα στον νόμο. Μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Το μεγάλο ζήτημα είναι η θωράκιση του δημόσιου ελληνικού πανεπιστημίου. Η κυβέρνηση μιλάει για ταυτόχρονη ενδυνάμωση με τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μην βέβαια να το δούμε αυτό και με την ίδρυση νέων σχολών, όπως έγινε, ας πούμε, στη Θράκη. Ναι, δεν είναι. Υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή, λένε κάποιοι, σχολή ιατρική με 19.000 μόρια στο δημόσιο πανεπιστήμιο, με 9 ίσως στο παράρτημα του. Ναι, ξένου πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Όλα αυτά θα τα δούμε στην ομότητά τους, και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαβούλευση, η οποία γίνεται. Ναι. Και μπορώ να σας πω ότι γίνονται και πολύ σημαντικές προτάσεις στα πλαίσια της διαβούλευσης που θα ληφθούν υπόψη. Αλλά το μεγάλο ζήτημα σήμερα είναι η θωράκιση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου. Και δεν λέω μόνο με τα χρήματα, δηλαδή τον προϋπολογισμό των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αλλά με χρηματοδότηση της έρευνας, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό, με νέα μέλη ΔΕΠ, τα οποία θα πρέπει να στηρίξουν τα προγράμματα αυτό, γιατί φανταστείτε να κάνετε και άλλα προγράμματα και υποδομές, και να μην έχετε, βέβαια, και οπωσδήποτε με τις επιδομές. Βιβλιοθήκες, φοιτητικές εστίες, εστιατόρια. Ναι. Εμείς πάντως, κύριε Κογκόλη, έχουμε ένα θετικό, αν θέλετε, σε σχέση με τα άλλα πανεπιστήμια. Δεν έχουμε τις εστίες. Και δεν έχουμε αυτά τα προβλήματα που έχει το συμβατικό πανεπιστήμιο. Αλλά από την άλλη όμως πλευρά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι σχεδιάζουμε ήδη και τον σχεδιασμό ενός καινούριου κτηρίου, του έκτου κτηρίου στην Περιβόλα, στην έδρα του Πανεπιστημίου, όπου μαζί με τα παραρτήματα τα οποία έχουμε, που είναι στην Αθήνα μας, στην Κομοτηνή, στην Βόρεια Ελλάδα δηλαδή, και στη Θράκη, στην Κρήτη, όπου αυτά όλα θα τα αναπτύξουμε μέσα από τις νέες δομές. Κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, κύριε Καλαβρουζιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Μαζί συνεχίζουμε έτσι κι αλλιώς, διότι συνδιοργανώνουμε το τριήμερο αυτό δράσεων μαζί ακόμη με πολλούς φορείς, και θα έχουμε μάλιστα και κοινές ώρες μετάδοση το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στις παρεμβάσεις, στις πρωινές παρεμβάσεις. Καλή σας συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στο τριήμερο δράσεων και χρόνια πολλά. Θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, με τους επόμενους εκλεκτούς καλεσμένους μας σε λίγα λεπτά. Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης, 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος, 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης, 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη, 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4. Μαζί μου τώρα ο Μιχάλης Σιδηρόπουλος, τα έχουμε πει αρκετές φορές το προηγούμενο χρονικό διάστημα με βάση την πολιτική. Είναι ο εκπρόσωπος του νέου φορέα της Νέας Αριστεράς. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, κύριε Σιδηρόπουλε. Καλή σας μέρα, κύριε Κογκόλη, σε εσάς και τους ακροατές μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Τώρα είναι και πρώτη φορά που βρισκόμαστε σε αυτό το στούντιο. Το έχετε στήσει πάρα πολύ ωραία και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ραδιόφωνο. Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Πλαισιώνουμε την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου με αυτές τις ευρείες δράσεις. Δεν θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε το σημερινό ραδιόφωνο. Δηλαδή, το ραδιόφωνο
του 2024. Χρειάζεται κάτι, λείπει κάτι, κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Πείτε μου και ως πολιτικός τελεγός και ως πολίτης περισσότερο. Το ραδιόφωνο υπήρξε και παραμένει ακόμα μία συντροφιά σε ανθρώπους, στους ανθρώπους είτε βρίσκονται στο αυτοκίνητό τους, είτε στο χώρο εργασίας τους, είτε στη δουλειά τους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, εγώ το και ο ίδιος ακούω πολλές ώρες ραδιόφωνο, αλλά βλέπω και στον κοινωνικό μου περίγυρο, φίλοι, συνάδελφοι έχουν στα γραφεία τους, στο σπίτι τους, το ραδιόφωνο ανοιχτό. Είναι μια συντροφιά, είναι ένας πρόσωπα που μέσα από τη φωνή τους μας γίνονται οικεία, δηλαδή όσο ακούμε τις ραδιοφωνικές εκπομπές, ακούμε τις συζητήσεις, αυτό είναι ένας και ένας ζωντανός τρόπος ενημέρωσης. Mm-hmm. Το ραδιόφωνο νομίζω ότι δεν θα λείψει ποτέ, είτε είναι με ασύρματο, είτε είναι διαδικτυακό, είτε είναι ψηφιακό, με όποιο τρόπο. Το ραδιόφωνο πάντα θα αποτελεί μια συντροφιά στους ανθρώπους και ένα από τα βασικά μέσα ενημέρωσης. Η Πάτρα έχει την τύχη να έχει πολύ καλά ραδιόφωνα, έχει την τύχη να έχει σημαντικούς δημοσιογράφους οι οποίοι καταφέρνουν από νωρίς το πρωί, όπως συμβαίνει και στον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, να περνούν την επικαιρότητα, να αναδεικνύουν θέματα. Και δεν σας κρύβω ότι όπου πηγαίνω τριγύρω ακούω ότι ο σταθμός σας είναι από τους βασικούς ενημερωτικούς σταθμούς και ακούει πάρα πολύ κόσμος και στις συζητήσεις ακούγεται το άκουσα στο Max FM, το άκουσα σας ευχαριστούμε θερμά, σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Σιδηρόπουλε. Πάντως ο Max FM είναι ένας παίχτης και συστημικός και αντισυστημικός. Δηλαδή, και αν θέλετε, και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, με την καλή έννοια, κινεί ορισμένα νήματα, αλλά και στην κοινωνία για να δημιουργηθεί αυτό το συστημικό που λέμε. Οπότε και οι ειδήσεις και του προσκηνίου και του παρασκηνίου νομίζω ότι πάντοτε έχουν έτσι μια ιδιαιτερότητα. Έχετε μια πολύ καλή πλειάδα συναδέλφων δημοσιογράφων. Εννοείται. Η ομάδα είναι αυτή που μετράει. Και να πούμε ότι η ενημέρωση ξεκινά από νωρίς το πρωί στον Όμιλο Plus Media, δηλαδή ξεκινάμε με τον ΤΤΕ, συνεχίζουμε στον Max, με τον Νεολόγο, με τον Sport FM, με το Sport FM Patras.gr, ολοκληρώνουμε το βράδυ στο Λεπάντο 7.30 με 8.30. Κύριε Σιδηρόπουλε, σήμερα είναι προγραμματισμένη η συζήτηση της εφημερίδας των συντακτών, στην οποία παίρνουν μέρος η Έφη Αχτσιόγλου, ο κύριος Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Τεμπονέρας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Έφη Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά βεβαίως. Δημιουργείται προϋποθέσεις ώστε, εάν τα αποτελέσματα σε ευρωεκλογές δεν είναι αυτά που αναμένονται, να υπάρξει κάτι στην κεντροαριστερά? Κοιτάξτε, πιάνω το νήμα από εκεί που το αφήσετε εσείς. Δηλαδή, οι δημοσιογραφικοί όμιλοι, τα ραδιόφωνα, οι εφημερίδες, τα site, ένας από τους τρόπους που μπορούν να παρέμβουν στην κοινωνία είναι να δημιουργούν, να ανοίγουν διάλογο, να ανοίγουν τέτοιες συζητήσεις. Δηλαδή, η Ευσύνη, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η εφημερίδα των συντακτών ανοίγει αυτή τη συζήτηση. Είναι κάτι το οποίο συζητιέται πάρα πολύ μετά τις εξελίξεις των εθνικών εκλογών, τα αυτοδιοικητικά, ιδιαίτερα τις εξελίξεις μετά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπάρχει μια έντονη συζήτηση για το ποιο είναι το μέλλον της προοδευτικής παράταξης, ναι, του προοδευτικού χώρου. Εμείς, το έχει πει άλλωστε και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, η Νέα Αριστερά προσέρχεται σε αυτές τις συζητήσεις. Η Νέα Αριστερά επιδιώκει και θέλει να είναι, αν θέλετε, καταλύτης για την ανασυγκρότηση όχι μόνο του χώρου της αριστεράς, αλλά ολόκληρου του προοδευτικού χώρου. Βέβαια, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα κρίνει πολλά πράγματα και με την έννοια θα κρίνει ότι μέσα από την κάλπη θα αναδειχτεί ποιο είναι το πρώτο κόμμα στο χώρο της αντιπολίτευσης και του προοδευτικού χώρου, αλλά αυτό που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ήδη συζητιέται μέσα σε, με διάφορους τρόπους, οργανώσεις, φορείς κτλ., ότι το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ άσχημο. Αυτή η διπλή ήττα ήταν του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και γενικότερα και των υπόλοιπων προοδευτικών κομμάτων, γιατί και τα δύο προοδευτικά κόμματα μαζί, εννοώντας το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο κόμμα, δεν ξεπέρασαν 30%. Το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Που νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ενώ από την άλλη πλευρά, η Νέα Δημοκρατία μαζί από την κεντροδεξιά και προς τα δεξιά ξεπέρασαν το 55% τα δεξιά κόμματα. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Το είδαμε να συμβαίνει και το βλέπουμε να συμβαίνει στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό φτάνει και στην Ελλάδα και αυτό είναι το καμπανάκι του κινδύνου, αν θέλετε, για όλους τους προοδευτικούς, δημοκρατικούς, αριστερούς πολίτες. Οπότε θεωρώ ότι με δημιουργείται κάτι. Γιατί ο κ. Τεμπονέρας, ας πούμε, είναι εν δυνάμεις ο κομματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Χριστοδουλάκης κάπως έτσι. Κύριε Αχτσιόγλου δεν είναι. Αλλά λέει το ΠΑΣΟΚ, λέει η Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα
που εγώ είμαι δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, που εμείς είμαστε δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, που πάμε να γίνουμε μετά και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, που πιστεύουμε ότι θα αυξηθεί η δυναμική του κόμματός μας, το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας, τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει δυνάμεις, μας κάνετε αυτό, και ενώ απαντάμε αρνητικά στον ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλες δυνάμεις για συμμαχίες πίσω από κλειστές πόρτες, παραγιαμέτωπο στην κοινωνία, και μετά βλέπουμε. Κάπως δεν είναι διασπαστικό το όλο θέμα? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι διασπαστικό. Ναι. Δεν... Πάντως, έχει... εγώ συνομίλησα και με τους δύο, όχι με την κυρία Χρυσόγλου, και με τον κύριο Χρυστοδουλάκη και με τον κύριο Τεμπονέρα. Μου είπαν: δεν προκύπτει κάτι άλλο, μην το βλέπετε έτσι. Μας κάλεσαν και πάμε, τέλος. Έχω την αίσθηση, και βλέποντας και εγώ τις συνεντεύξεις και των τριών, θα έλεγα, γιατί και η κυρία Αξιόγλου και ο σύντροφος Αλέξης Χαρίτσης έχουν τοποθετηθεί γι' αυτό, και οι τρεις πολιτικοί φορείς, δεν νομίζω ότι πρόκειται για κάτι διασπαστικό. Ναι. Αν θέλετε, η εφημερίδα των συντακτών προσπαθεί να πιάσει την, να φέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση και την αγωνία των πρωτευτικών ανθρώπων. Είναι νωρίς ακόμα να συζητάμε για συγκλήσεις κτλ. Και το λέω είναι νωρίς γιατί το Πασόκ με όλους τους τρόπους, όλους τους τόνους έχει πει ότι πρώτα θέλει να δρεώσει την παρουσία του μέσα από μία κάλπη ως τον ισχυρό πόλο του προοδευτικού χώρου και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός και θα το κρίνουν οι κάλπες. Όμως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία μεταβατική κατάσταση. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Με 17% αλλά είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Φαίνεται δημοσκοπικά ότι πέφτει. Ένα Πασόκ που είναι γύρω στο 12-13%, που και αυτό είναι με μια δυναμική που του δείχνει δημοσκοπικά να πλησιάζει και ίσως να ξεπερνάει. Αυτές οι μεταβατικές καταστάσεις καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν συζητήσεις, ανοίγουν κουβέντες. Από την άλλη, όμως, το Πασόκ είχε την ευκαιρία του, κατά τη γνώμη μου, την περίοδο των εθνικών εκλογών, των πρώτων εθνικών εκλογών, με την απλή αναλογική, και προτίμησε να περιχαρακώσει το κομμάτι του, να ενισχύσει τη δική του παρουσία, που εν μέρει ως ένα βαθμό το κατάφερε. Και φαίνεται λοιπόν τώρα ότι, τουλάχιστον εγώ έχω ακούσει τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει πει με όλους τόνους ότι πρώτα θα κλείσει το κεφάλαιο των ευρωεκλογών και μετά, με δικές μας πρωτοβουλίες, πρωτοβουλίες δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, θα ανοίξει συζήτηση για συγκλήσεις, για επαφές κτλ. Ξεκινά τις πρωτοβουλίες αυτές ως πρώτο κόμμα, ας πούμε, στην κεντροαριστερά. Αυτό θέλει προφανώς να σηματοδοτήσει. Αυτό θέλει να πετύχει. Έχει μια λογική, έχει μια στρατηγική που την ακολουθεί και τουλάχιστον σε αυτό πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι την ακολουθεί πιστά. Έχετε γέφυρα επικοινωνίες με το ΠΑΣΟΚ, η σιδηροπλοενή αριστερά? Αυτό φημολογείται? Κοιτάξτε, εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Να σας πω κάτι. Η δική μας αγωνία, και δεν αναφέρομαι στα κεντρικά στελέχη, γιατί και αυτό ίδιο μας μεταφέρουν και οι ίδιοι, δηλαδή οι 11 σύντροφοι και συντρόφοι της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχουν επιφορτιστεί το έργο να αυτή τη στιγμή να συμβάλλουν τα μέγιστα για να δημιουργηθεί, γιατί είμαστε μια διαδικασία συγκρότησης του νεοπολιτικού φορέα. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουμε να εδραιώσουμε, να γιώσουμε στην κοινωνία, να ριζώσουμε στην κοινωνία τη Νέα Αριστερά. Αυτός είναι ο στόχος μας. Σε επίπεδο Αχαΐας τι κάνετε? Σε επίπεδο Αχαΐας είχαμε μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση την περασμένη Τετάρτη και με την παρουσία του Αλέξη του Χαρίτση και της Ιάς Αναγνωστόπουλου εδώ. Είχε προηγηθεί μια σειρά συναντήσεων του πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας με τον Βασίλη τον Αϊβαλή και με πανεπιστημιακούς που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο δρόμο για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Προέκυψε και αναδείχθηκε μέσα από αυτή την πολυπληθή ανοιχτή συνέλευση μια νέα προσωρινή συντονιστική επιτροπή που θα αναλάβει να τρέξει όλες τις πολιτικές και κομματικές διαδικασίες μέχρι και το ιδρυτικό μας συνέδριο που θα γίνει το φθινόπωρο. Δηλαδή μπροστά μας έχουμε, ας πούμε, και τις ευρωεκλογές, αλλά κυρίως σχεδιάζουμε το αντίστοιχο που έγινε στην Πάτρα και πριν από μερικές μέρες είχε γίνει και στην Ανατολική Αιγαία, ανοιχτές συνελεύσεις, να βρούμε τους ανθρώπους εκεί που είναι και να συζητήσουμε μαζί τους, σε Καλάβρητα, Αίγιο, Δυτική Αχαΐα, Ερήμανθο. Άρα έχουμε μπροστά μας μια οργανωτική δουλειά που πρέπει να τρέξει και χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια. Κύριε Σιδηρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στις δράσεις του ομίλου Plus Media, σε συνδιοργάνωση βεβαίως με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Καλή συνέχεια και εύχομαι επιτυχίες προσωπικές, πολιτικές. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης, 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος, 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης, 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη, 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4.
Συνεχίζουμε με τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο ανοιχτό στούντιο του Max FM στην πλατεία Γεωργίου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, πολύ ωραία. Σας αρέσει. Να το κάνετε συχνά. Ναι. Και εγώ αυτό έλεγα, γιατί όταν ήρθα το πρωί, επειδή τα είχα να φτιάξει το βράδυ όλα ό,τι βλέπουμε εδώ, δεν το πίστευα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να αλλάξουμε κάτι στο ραδιόφωνο ή στα μέσα ενημέρωσης? Το λέω λόγω της Παγκόσμιας ημέρας ραδιοφώνου, γιατί ξέρω πως η διεισδυτικότητα του ραδιοφώνου είναι ευρεία. Να δω αν κάτι δεν πάει καλά, στην κοινωνία. Πάντα μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο, αλλά νομίζω ότι η παρουσία σας τόσα χρόνια είναι και αξιόπιστη και ουσιαστική στο να προσφέρετε στην κοινωνία αυτό που θέλει. Μια σωστή πληροφόρηση αλλά και διασκέδαση. Εγώ σας ακούω πάντως συνέχεια. Και έχουμε καλή ομάδα, δυνατή, πολύ δυναμική. Καλή, πολύ καλή. Σκύλο ακούω βέβαια πιο πολύ. Και σκύλο, και σκύλο, ναι. Είναι το πρωί ο Max FM και το απόγευμα σκύλος. Πώς θα πάτε στη Δυτική Αχαΐα? Ήθελα να κάνουμε προσφάτως μια συνέντευξη. Δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα. Νομίζω το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα κάνουμε. Τι παραλάβατε και τι βλέπετε τώρα? Και αν είναι τελικά τόσο ψυχοφθόρα η διαδικασία του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης που σε κάποιο σημείο και μετά λες δεν αντέχω άλλο? Μου το έχουν πει αρκετοί δήμαρχοι αυτό. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως πιο πολλές οι ώρες είναι και μεγάλο το άγχος είναι, και όταν αισθάνεσαι την ευθύνη που έχεις όταν σε έχει επιλέξει τόσος κόσμος να τον εκπροσωπήσεις για 5 χρόνια, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει μια πίεση. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως, ούτε θέλουμε να ζητάμε από κάποιον να μας συμπονέσει, γιατί πολύ απλά πριν λίγους μήνες ζητήσαμε την ψήφο του, έτσι, για να κάνουμε ακριβώς αυτό. Αυτό που κάνουμε είναι πολλές ώρες δουλειά. Κάνουμε ένα πλαίσιο οργάνωσης που θα μας βγει στην πορεία, γιατί δυστυχώς βρήκαμε ένα Δήμο που όχι μόνο είναι χρεωμένος, είναι και πάρα πολύ ανοργάνωτος. Και όταν δεν υπάρχει δημόσια διοίκηση, δεν μπορεί να έχει και μέλλον. Αυτά λοιπόν θα τα κάνουμε. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής οι συνεργάτες μου έχουν αντιληφθεί τι ζητάω από αυτούς. Δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό και είμαι αισιόδοξος ότι στο μέλλον θα δούμε στη Δυτική Αχαΐα πολλά καινούργια πράγματα. Να τολμήσω να ρωτήσω αν θα μετασχηματιστεί ψηφιακά ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ή είστε μακριά από αυτό, λέω, με βάση τα όσα παραλάβατε. Ναι, με βάση γιατί ακούω για ψηφιακό μετασχηματισμό. Με βάση τα όσα παραλάβαμε, είμαστε στην εποχή του Περιστεριού, ξέρετε. Λοιπόν, αλλά θα προχωρήσουμε στο 2024, το οποίο έχει πάρα πολλά προγράμματα μπορεί να τύχουν αξιοποίησης, ειδικά στους Δήμους αυτούς που οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Δεν χωράει το οτιδήποτε άλλο πέρα από την ψηφιοποίηση και τη σύγχρονη λογική της επικοινωνίας. Αυτό λοιπόν θα το εφαρμόσουμε, γιατί το έχουμε πει και προεκλογικά ότι είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητές μας και θα το κάνουμε γρήγορα. Παραμένετε βέβαια, προσφάτως εκλεγήκατε ξανά πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ, του Συνδέσμου Διαχείρισης των Απορριμμάτων στην Αχαΐα. Ο μεγάλος στόχος είναι το νέο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων. Νομίζω ότι η διαδικασία προχωρά με σταθερά βήματα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχουμε τις δυσκολίες που έχουν οι συνήθεις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Έχουμε μια προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αλλά και σε αυτό το θέμα πάμε καλά, γιατί το πήγαμε και εδώ προγραμματισμένα και νομίζω πως και η νέα περίοδος θα μας βρει σε μια κατασκευή του εργοστασίου πια ορατή. Τα επόμενα 4 χρόνια πιστεύω θα έχουμε, 3 χρόνια θα έχουμε το εργοστάσιο. Έχετε εικόνα για τον τουρισμό στη Δυτική Αχαΐα, αν δηλαδή, δεν λέω για τις προσπάθειες που ξεκινούν, τις καινούργιες, αν φέτος ίσως πάει καλύτερα από προηγούμενες χρονιές? Κοιτάξτε, αυτή η περιοχή είναι πανέμορφη και αναξιοποιητή. Και θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο, να βρούμε τα εργαλεία, έτσι ώστε συνεργαζόμενοι και με τους τοπικούς παράγοντες του τουρισμού, να την αξιοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε και νέες ευκαιρίες. Γιατί εν πωλής τα παιδιά μας φεύγουν και πάνε και δουλεύουν το μισό χρόνο σε κάποια νησιά ή σε κάποιες άλλες περιοχές που δεν, σε καμία περίπτωση δεν είναι καλύτερες από τις δικές μας περιοχές εφόσον αξιοποιηθούν. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να αξιοποιήσουμε και το αεροδρόμιο του Αράξου και να φτάσει το τρένο γρήγορα στην περιοχή μας και να μπορέσουμε να έχουμε πολιτικές εξωστρέφειας. Εμείς θα συμμετέχουμε σε όλες τις εκθέσεις. Θα συμμετέχουμε με ένα πρόγραμμα που θα καταδεικνύει ότι η λογική μας είναι φιλικό περιβάλλον στον όποιον θέλει να κάνει τις διακοπές του στην περιοχή. Να κατανοήσει ότι εκεί θα περάσει καλά, είμαστε φιλόξενοι, θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να είναι ελκυστικά τα πακέτα που θα προσφέρουμε σε συνδυασμό και με τις γύρω περιοχές. Έχουμε λοιπόν στόχο, αφού με ρωτάτε, ο τουρισμός να πάει
πολύ μπροστά σε εμάς, γιατί αυτή τη στιγμή δεν πάει καλά. Και οι πρώτες πληροφορίες που έχω για φέτος, ότι θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, είναι κάτι που δεν μας ικανοποιεί. Κύριε Αλεξόπουλε, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, επιτυχία εύχομαι. Έχουμε εκλογές στην ΠΕΤ σήμερα εδώ. Δηλαδή. Έχετε εκλογές στην ΠΕΤ, δεν είναι σωστά. Θα είστε και εδώ το απόγευμα. Ναι, θα πάμε, θα έρθουμε. Είναι τρία τα ψωδέλτια, να υπενθυμίσω. Ναι. Η πράσινη. Βέβαια είναι και λίγο στην πολιτικά μπασταρδεμένο, ναι, ας το πράγμα, επιτραπεί η έκφραση. Στην αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει. Ο κ. Παπαδόπουλος, ναι, ο κ. Κωνσταντάρας, τους ψιλογαλάζιους και ο κ. Πελατίδης Κόκκινος, αυτό δεν αλλάζει. Αυτό είναι δεδομένο. Αν πούμε οτιδήποτε άλλο θα μας κατηγορήσει, οπότε κόκκινος. Έχουμε πρόβλεψη, νομίζω θα γίνει μάχη μεταξύ των δύο. Εγώ νομίζω ότι είναι ποιος θα κοροϊδεύσει ποιον πάντως εκεί. Όχι, όχι. Είναι... Ενώ από τους πράσινους και τους γαλάζιους. Όχι, όχι. Δεν είναι ταμπουρωμένοι. Είναι αυτοδιοικητικά στελέχη, τα οποία έχουν τη δική τους λογική, τη δική τους επάρχεια. Δεν πάνε να κοροϊδέψει κανένας. Πάμε... Εννοώ από, ψηφίζω, από το εκλεκτορικό σώμα. Κοιτάξτε, ναι. Δεν λέω τους επικεφαλής. Θα είναι μια μάχη, έτσι. Αλλά μάχη σε πλαίσια φιλικά, γιατί αύριο το πρωί και συνεργαζόμενοι είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε μπροστά την αυτοδιοίκηση και τον τόπο. Κατά συνέπεια, σήμερα έχουμε μια εκλογική διαδικασία. Ναι, υπάρχουν παρατάξεις. Υπενθυμίζω ότι όλες οι αποφάσεις του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνες. Αυτό κάτι δείχνει. Συγκλίνουμε. Ναι, ναι, ναι. Άρα, πολύ απλά δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι και θέλουμε να πάμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε για τον τόπο μας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τις εκλογές μας, θα προκύψει νέο Διοικητικό Συμβούλιο και μετά συνεχίζουμε πάλι την κοινή μας πορεία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, καλά, κύριε Αλεξόπουλε. Ευχαριστώ. Και πάντα καλές εκπομπές. Ολοκληρώνοντας την σημερινή μας εκπομπή, να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους που βρέθηκαν εδώ, τον τηλεοπτικό σταθμό Λεπάντο που μεταδίδει την συγκεκριμένη εκπομπή και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ραδιοφωνικά λίγο μετά τις 10, τηλεοπτικά 7.30 με 8.30. Αυτά έγιναν σήμερα στις πρωινές παρεμβάσεις με τον πρόεδρο του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και τον ραδιοφωνικό του σταθμό, με τον κύριο Σιδηρόπουλο από την πολιτική ζωή της Νέας Αριστεράς και τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο, τον δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας. Ραντεβού αύριο το πρωί, αλλά και το απόγευμα προς βράδυ στο Λεπάντο. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας. Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης. 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος. 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης. 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη. 1 με 2 Ελληνοφρένια. Max FM 93,4.